Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για την άψογη διεξαγωγή του συνεδρίου και θα ήθελα να πω ότι αρχίζουμε και τελειώνουμε την ομιλία μας με το πρώτο slide. Θα ξοδέψω τα 15 λεπτά που έχουμε διαβάζοντας όλα τα ονόματα, οπότε μετά δεν θα έχετε και ερωτήσεις. Λοιπόν, ε, δεν άλλαξα εγώ τα slides, εκτός και αν πάτησα κάτι, Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαζί μου είναι ο ένας και μοναδικός συνοδοιπόρος, φίλος, συνεργάτης, ο Παντελής Σομπράτης, που θα πάει στην ουσία αυτού του έργου. Εδώ βλέπετε όλη την ομάδα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθώ γιατί θα, θα πω κάποια πράγματα για τους συνεργάτες. Στο τέλος είναι οι φοιτητέ μου, οι οποίοι με κάνουν πολύ περήφανοι, που στηρίζουν αυτό το έργο παίρνουν εμπειρία και θα είναι οι μελλοντικοί συνεργάτες σας, θέλω να πιστεύω, πολύ σύντομα, γνωρίζοντας σε βάθος αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, το έργο είναι οι Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές. Το, τα αρχικά του είναι μέλος χρηματοδοτείται από το ερευνό δημιουργό καινοτομό ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2024 ελπίζουμε σε μια παράταση μέχρι το Δεκέμβρη αλλά λίγο πολύ ε, έχουμε προχωρήσει αρκετά ο Παντελής Σομπράτης θα σας δείξει λίγο ε, πόσο έχουμε προχωρήσει και τι, ε, και τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα η βασική στόχη είναι η εισαγωγή των σημασιολογικών δικτύων και των ανοιχτών και διασυνδεδεμένων αποθετηρίων γνώσης στη μουσικές συλλογέ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώ και να προτείνει τομεί που επεκτείνονται πέρα από τις τρέχουσες ε, τεχνολογική τεχνολογικής στάθμισης αξιοποιώντας εφ, επαυξημένες οντολογίες που συνδυάζουν σημασιολογικά στοιχεία και αριθμητικά χαρακτηριστικά περιγραφής του μουσικού περιεχομένου. Συμμετέχουν οι φίλοι της μουσικής μέσω της μεγάλης μουσικής βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη με το αρχείο παρτιτούρων του Μίκη Θεοδωράκη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του ΠΑΜΑΚ με το με την ψηφιακή συλλογή Ελληνικού Αρχείου Κοντραμπάσου του καθηγητή Ευγένιου Πολίτη. Δεν ξέρω αν ο Ευγένιος είναι εδώ μέσα ή είναι, σε κα... Στη... είναι στην άλλη αίθουσα. Γεια σου, Ευγένι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο Ευγένιος ε, είναι καθηγητής, αλλά έχει μάθει καλύτερα από εμά <laughs> <και> να... <laughs> τα βιβλιοθηκονομικά και να περνάει δεδομένα και αντιλαμβάνεται όλα αυτά όλους αυτούς τους όρους, οπότε και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Εργαστηρίου Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής. Αυτοί δίνουν στο έργο την Συλλογή ηχογραφημάτων Βασίλη Τσάνη και έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που νομίζω Παντελή θα αναφερθεί στο τι κάνουν. Ε, μία καινοτόμα εργασία πάνω στα ηχοχρώματα των, ε, των μουσικών μας. Λοιπόν, και φυσικά στο τέλος η εταιρεία Παπάζης και ΣΥΑ Ε, έψιλον, η γνωστή Alt που ε, έχει περίπτερο εδώ για την ανάπτυξη και υλοποίηση οντολογιών καθώς και πρόσθετων λειτουργικών Λειτουργικό, Λειτουργικότήτων στην πλατφόρμα reasonable graph δηλαδή στην πραγματικότητα πήραμε την πλατφόρμα και την αναπτύξαμε ε, ε, δίνοντας έμφαση στις, στις, στις μουσικές οντολογίες Ποιο, ήταν το, ποιο είναι το αντικείμενο του έργου, η ανάπτυξη εξειδικευμένη μουσική οντολογία, θα τη δείτε παρακάτω, η δημιουργία και ανάπτυξη προϊόντων, η δημιουργία εθνικών συνεργατικών δικτύων, η ανάπτυξη μεθοδολογία και τέχ Τεχνικών που θα υποστηρίζουν τον επιστημονικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος, η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και του πληθοπορισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε τους επόμενους μήνες. Θα, θα είναι ένα, ένα open call, οπότε μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστούμε και μαζί σας, γιατί όχι αν έχετε μουσικές συλλογές. Και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αναζήτηση, διασύνδεση, ανάκτηση παρουσίαση και απεικόνιση και τέλος εμπλουτισμό των σημασιολογικά σχολιασμένων δεδομένων τα περίφημα semantically annotated. Θα δώσω... Αυτή είναι η ιστοσελίδα. Ε, να δώσω το λόγο σε σένα για να περάσεις. Άλλες 60 διαφάνειες μένουν, ε. Μείνετε εκεί. Καλησπέρα. Θα είμαι πολύ γρήγορος όμως. <laughs> Δεν θα <laughs> μείνω πολύ. Λοιπόν, σε συνέχεια από αυτά που είπε ο Μανώλη, να πούμε ότι είπαμε ότι το ελληνικό αρχείο Κοντραμπάσου του Ευγέννη Πολίτη ήταν ένα αρχείο το οποίο ήταν, περιέχει φυσικά και ψηφιακά τεκμήρια που σχετίζονται με έργα Ελλήνων συνθετών για το Κοντραμπάσο, παρτιτούρε, προγράμματα, αφήσει, φωτογραφίε κτλ. είναι διαθέσιμο στην ψηφίδα του που είναι σε για το ΠΑΜΑΚ, με χρήση εξειδικευμένου Dublin Core σαν σχήμα μεταδεδομένων και ε, η, η, σημερινή οργάνωση της πληροφορίας είχε κάποια προβλήματα, όπως είχαμε γραφές τεκμηρίων με πληροφορίες από άλλες οντότητες, δηλαδή μια γραφή περιείχε πληροφορίες που συγκεκριστούν με διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές οντότητες, ότι είχαμε μη διαχωρισμό των μουσικών έργων από τις και τη δισκογραφία και μη χρήση καθιερωμένων όρων πάνω στην α, υλοποίηση της πλατφόρμας. Ε, εδώ έχουμε τη συλλογή οικογραφημάτων του Βασίλη Τσιτσάνη, κάποιο πέρασε όμως, πέρασε το Θοδωράκι, είναι το αρχαίο παρτιτούρο του Θοδωράκη, που επίση έχει κυρίω παρτιτούρε και άλλα αρχαιακά τεκμήρια. Ε, ήταν και αυτό σε, σε Dublin, σε Dublin Core D Space στην ψηφιακή βάση δείγμα του Σουφουμού. Ε, εδώ είχαμε κάποια προβλήματα, όπω μια μη προβολή τη αρχαιακής διάταξη του αρχείου στο αποθετήριο. Εγγραφέ τεκμηρίων με πληροφορίε από των τότε κτλ. Που έχει εδώ. Να μην με ακριβώ. Και τέλο ήταν το αρχείο, το, η συλλογή ηχογραφημάτων, ηχογραφημάτων του Βασίλη Τιτσάνη. Εδώ είχαμε Μάρκ 21. Ε, στο αρχείο ελληνική μουσική, ε, στην πλατφόρμα, στο πληροφοριακό σύστημα VSmart. Ε, και κυρίω αφορούσε ηχογραφήματα που σχετίζονταν με το Τσιτσάνη που περιέχονταν μέσα σε μουσικά CD ή δισκογραφία. Ε, αυτή λοιπόν ήταν η δισκογραφια αυτη λοιπον ηταν η περιγραφη τι έπρεπε να γίνει στο έργο, δηλαδή έπρεπε αυτά τα δεδομένα από τα τρία συστήματα να τα βγάλουμε, να τα εξάγουμε και να τα περάσουμε στο Raison Graph. Δεν θα μείνω εδώ, είναι γνωστή η πλατφόρμα Raison Graph. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, η βασική στόχοι στα πρώτα βήματα του μέλου ήταν η, η μελέτη για την ανάπτυξη μια εξειδικευμένη μουσική οντολογία, η μελέτη για την ανάπτυξη μια αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών από το περιεχόμενο τη μουσική επιφάνεια. Είναι αυτό που, θα, που έκανε το AP Theta και θα σα το δείξουμε στο τέλο. Η μελέτη και η ανάπτυξη τη λειτουργία του πληθοπορισμού. Ο πληθοπορισμό είναι η δυνατότητα τα μέλη ή εξωτερικοί χρήστε ή εξειδικευμένοι χρήστε να εμπλουτίζουν την πληροφορία και τι οντότητε. η ε, υλοποίηση όλων των παραπάνω στην πλατφόρμα στο Ρίζον Γκραφ. Ο καθορισμό των πολιτικών του συνεργατικού δικτύου, γιατί έχουμε ένα συνεργατικό δίκτυο από τρει διαφορετικού φορεί με διαφορετικό τύπο υλικό, μουσικό υλικό. Η εκπαίδευση η χρήση τη πλατφόρμα και η μεταφορά των μεταδεδομένων από τα παλιά συστήματα και των τεκμηρίων στην, στην καινούρια πλατφόρμα. Ε, η μελέτη έδειξε αυτό το πράγμα, θα το πω με δύο λόγια πολύ γρήγορα. Με μπλε πάνω, στρογγυλά κύκλου είναι τα διαθέσιμα υλικά που ε, είχε το έργο, δηλαδή είχαμε βιβλιογραφικά έργα, περιοδικά έργα, αρχεία, ε, με φυσική διάταξη, φυσικά τεκμήρια κτλ., ψηφιακά. Και από κάτω βλέπουμε τι οντότητε που υλοποιούσε μέχρι να ξεκινήσει το έργο η πλατφόρμα Amazon Graph. Για παράδειγμα, δηλαδή, για τα βιβλιογραφικά έργα, είχαμε τρει οντότητε στο FRBR, το Work Expression Manifestation. Και αντίστοιχα, για τα περιοδικά έργα, είχαμε το Serial Work και το Issue, που από το FRBR ο, ε, για το EAD, το Font Series και Files που σχετίζονται με την αρχεία. Αυτή η εικόνα εδώ είναι τα προηγούμενα και με πορτοκαλί κύκλους βλέπουμε τι προσθέσαμε στις βασικές οντότητες. Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες για μουσικά έργα, για παράδειγμα, φτιάξαμε τρεις οντότητε, το Musical Work, το Musical Expression και το Musical Manifestation. Και επίσης για τα μουσικά τεκμήρια, ενώ είχαμε μια οντότητα απόστερ, για παράδειγμα, ή program, ακριβώς επειδή τα μουσικά προγράμματα και τα απόστερ περιέχουν πολύ περισσότερε πληροφορίε στη μουσική που σχετίζονται με, τις, με ποιο έργο παίζεται, σε ποιο event παίζεται κτλ., δημιουργήσαμε δύο ακόμα εντότε, το Musical Poster και το. Πήγα πολύ μπροστά, ε. Ή πίσω. Ωραία. και το musical program. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πώ αναπτύσσεται η οντολογία σε σχέση με τα μουσικά έργα. Είναι στην κορυφή τα μουσικά έργα. Από κάτω κρέμονται οι παρτιτούρε και στο ίδιο επίπεδο ε, η performance και recording. Και κάτω από αυτά, στο τρίτο επίπεδο, έχουμε για τα σκόρο και τι παρτιτούρε manifestation, δηλαδή εκδόσει ή άλλε οντότητε τεκμηρίων που περιέχουν μέσα. Ε, τις παρτιτούρες και στην άλλη μεριά σχογραφήσεις στο τρίτο επίπεδο έχουμε manifestation σε μορφή δίσκου, μαγνητικού μέσου, digital μέσου και άγνωστου μέσου. εδώ βλέπουμε τις οντότητες όσον αφορά ε, τα, τα poster και τα προγράμματα που τα είπαμε και πριν. Και εδώ βλέπουμε ε, δύο εξειδικεύσεις των οντοτήτων όσον αφορά του agents του τους δημιουργούς. Ε, επειδή πάλι θέλαμε να μαζέψουμε περισσότερη πληροφορία για τους μουσικούς και τα σχήματα που έχουν σχέση με τη μουσική, δημιουργήσαμε το music person, per, music person και το music organization. Ε, αντίστοιχα, στις θεματικές οντότητες υπήρχαν εξειδικεύσει όσον αφορά τα concept σε μουσικά μέσα και δραστηριότητα, όσον αφορά τα event, εντάξει, σε μουσικά event και όσον αφορά τα είδη σε μουσική δομή, μουσικά είδη και modality που σημαίνει δηλαδή τονικότητα στη μουσική. Ε, Αυτ... Φτιάξαμε λοιπόν καινούριε οντότητε, φτιάξαμε φόρμε που περιείχαν εξειδικευμένα παιδεία. Εδώ βλέπουμε μια σειρά από παιδεία που σχετίζονται με το μουσικό έργο, που καταγράφονται σε μια καρτέλα που λέγεται Music Fields ε, μέσα στην πλατφόρμα στο έργο. Και δίπλα βλέπουμε μια εγγραφή του Θεοδωράκη με ένα έργο του Θεοδωράκη. Ε, αντίστοιχα εδώ την παρτιτούρα βλέπουμε ειδικά παιδεία όπω είδο, μορφή, μέσω εκτέλεση κτλ. Ε, στο recording, στα μουσικά πρόσωπα, βλέπουμε μια ολόκληρη καρτέλα με πεδία που μα ενδιαφέρουν για την καταγραφή τη μουσική πληροφορία, τη μουσική δράση των προσώπων, όπω για παράδειγμα μουσικέ σπουδέ, μουσική ιδιότητα, μουσικά όργανα που κάποιο έπαιζε, που αν έχει κάνει μουσική δασκαλία, που την έχει κάνει κτλ. Τώρα πάλι κάτι πέρασα λάθο. Ε, ωραία. Ε, όχι, εδώ είμαστε. Ωραία. Φτιάξαμε λοιπόν για να γίνει το έργο, φτιάξαμε ένα κεντρικό. Το έργο είναι συνεργατικό, συλλογικό συνεργατικό. Για να γίνει το έργο, φτιάξαμε ένα κεντρικό αποθετήριο, το οποίο εκεί θα γίνεται η καταγραφή των authorities, ας πούμε, των καθιερωμένων όρων που αποτελούν, που είναι κοινά και για του τρει φορεί που συμμετέχουν στο έργο. Ε, σε αυτό το αποθετήριο έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη, και οι τρει φορεί. Ε, το σύνολο των οντοτήμων που παράγει το έργο θα ανεβεί τελικά εκεί. Και εδώ δημιουργούνται σε αυτή, την, σε αυτή, την, πλατφόρμα τα μουσικά έργα, τα πρόσωπα, οι οργανισμοί, τα είδη, τα μέσα, τα place, τα κόνσεπτ κτλ. Ε, το, υπάρχουν μετά τρεις εγκαταστάσει στα τρία ιδρύματα, δηλαδή στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Μέγαρο Μουσική, όπου εκεί έχουν πρόσβαση μόνο το κάθε μέλο του ιδρύματο. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα στο Σουφουμού. Άρα σε αυτό το αποθετήριο έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Σουφουμού. Και αντίστοιχα υπάρχουν στο ΠαΜΑΚ, η πλατφόρμα και μια πλατφόρμα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κάποιο μπαίνει στην πλατφόρμα, ο τρόπο λειτουργία του συνεργατικού δικτύου είναι ε, συνεργατικό και γίνεται με συγχρονισμό. Δηλαδή, μπαίνω εγώ ε, θέλω να φτιάξω να ανεβάσω μια οικογράφη, ένα οικογράφημα του το Τσάνι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μπαίνω στο τοπικό μου αποθετήριο, όταν μπαίνω μέσα πληκτρολογώντα τι συνδέσει με τα έργα, με του μουσικού κτλ. Αυτό επικοινωνεί με το κεντρικό αποθετήριο και κατευθείαν κατεβάσει πληροφορία στο τοπικό αποθετήριο, ε, που είναι η κοινή πληροφορία ή το, το, τα θέματα κτλ. Και, και, όταν αποθηκεύω την εγγραφή τη ηχογράφηση, αυτό πάει, μεταφέρεται πλέον πληροφορία από το τοπικό, ανεβαίνει στο κεντρικό. Άρα το κεντρικό αποθετήριο έχει το σύνολο τη πληροφορία, τη μουσική πληροφορία από όλα τα μέλη. Δεν θα αργήσει πολύ. Εντάξει. Ε, και το τοπικό έχει ε, τα μόνο αυτά που αφορούν το συγκεκριμένο ίδρυμα. Ε, αυτά τα είπα τώρα για το συγχρονισμό. Ε, να πω μια άλλη λειτουργικότητα είναι το extension στο Rizma Graph. Ε, είναι μια διαδικασία που την είχαμε και παλιότερα. Δηλαδή, ε, μπορούσε, ε, μέσω, είμαστε μια οντότητα ένα person, μπορούσαμε να ζητήσουμε το πρόσωπο αυτό στην Wikidata και από την Wikidata να κατεβάσουμε πληροφορίες τοπικά στην τοπική μα εγγραφή α, για τα πληκτρολογία ημερομηνίε γέννηση, θανάτου, τόπο γέννηση κτλ. Και, ε, και αυτό εμφανιζόταν κάποιε φωτογραφίε, όπω εδώ βλέπετε ένα χάρτη σε έναν τόπο. Αυτό ερχόταν κατευθείαν από, το, από τι συνδεδεμένε που έδινε η Wikidata. Ε, στα πλαίσια του έργου όμω, για να κανοποιήσουμε αυτό που λέμε πληθοπορισμό, έγινε επέκταση λειτουργικότητα ε, με αυτόματη δημιουργία. Και όταν, βρίσκω, όταν βάζουμε ένα URL τη Wikidata μέσα στην οντότητα που εμεί καταλογραφούμε σε ένα πρόσωπο, σε ένα έργο ή σε ένα οργανισμό, μόλι εισάγουμε τον, τον, κωδικό το URL από την Wikidata, απευθεία μεταφέρονται στο κάτω μέρο τη εγγραφή όταν την αποθηκεύσουμε. δημιουργείται μια οντότητα extension για το VIAF που μεταφέρει πληροφορίε για, το, για την Wikidata και αντίστοιχα το ίδιο γίνεται για το VIAF. Για να μεταφέρει δηλαδή εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για παράδειγμα το πώς η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη, η Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας καθιερώνει αυτό το πρόσωπο. Ε, επίσης, για τις ανάγκες του πληθοπορισμού επεκτείναμε την μπορούμε πλέον σε κάθε οντότητα που υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα που δημιουργείται, για παράδειγμα, η μια οθόρητη οντότητα και δημιουργείται κεντρικά, όπως εδώ πέρα η Χαρούλα Λαμπράκη, την έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίων κεντρικά. Έχει βάλει κάποια μεταδομένα στην καρτελά της, Για παράδειγμα, ότι γεννήθηκε το Μάιο του 1947 και δεν αναφέρει πουθενά αν υπάρχει τόπος που ο τόπο που γεννήθηκε και το πραγματικό τη όνομα. Στην πλατφόρμα, λοιπόν, μπορεί να πάει οποιοδήποτε άλλο μέλο ε, του δικτύου να επιλέξει ή εξωτερικό χρήστη που θέλει να ενισχύσει μέσω του πλουθοπορισμού τη διαδικασία και να αναζητήσει την, uh, τη λαμπράκι και να προσθέσει πληροφορίε που θέλει αυτό ή ο, ή ο φορέας ή ο ίδιος προσωπικά να προσθέσει την πληροφορία. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την καρτέλα βλέπουμε ότι ε, κάποιο έκανε extension και πήγε και πρόσθεσε το, το, πραγματικό όνομα της Λαμπράκη, την ημερομηνία γέννηση με ακρίβεια και τον τόπο που γεννήθηκε. Αυτό θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα δηλαδή μια όψη τη οντότητα και μια καθιέρωση και η δυνατότητα οποιοδήποτε μέλο να δημιουργεί τη δικιά του οπτική χωρί να χαλάει το authority, να πειράζει το authority, που είναι κάτι κοινό συνεργατικό για όλο το δίκτυο. Δίγλωσο περιβάλλον, πάρα πολύ γρήγορα. Οι οντότητε έχουν και αγγλικό και ελληνικό όρο και σε οποιοδήποτε στάδιο μέσα στην πλατφόρμα, όταν πως, θέλω να συνδεθώ με ένα καθιερωμένο, βάλω τον όρο που τον έχω καθιερώσει στα ελληνικά, στα αγγλικά μου εμφανίζει τον ελληνικό. Και κυρίω σε επίπεδο εμφάνιση, στον ΟΠΑΚ, αριστερά βλέπουμε στα ελληνικά και δεξιά στα αγγλικά. Η διαφορά εδώ πια είναι ότι όχι μόνο τα πεδία μεταφράζονται στα αγγλικά, αλλά και οι ίδιε επικεφαλίδε και όλη η πληροφορία τη οντότητα. Υπάρχει και στι δύο γλώσσε. Για παράδειγμα, αριστερά βλέπουμε πρόσωπο στο είδο οντότητα, φίλο άνδρα 29 Ιουλίου και η ίδια πληροφορία στα δεξιά στα αγγλικά, σε όλη την πληροφορία, σε όλα τα πεδία τη οντότητα, είναι και στα αγγλικά. Ε, πολλαπλά επίπεδα διασύνδεση οντοτήτων, δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε όχι ένα, να πούμε σε μια ηχογράφηση, όχι ποιο παίζει, ότι παίζει ο Τσιτσάνη, για παράδειγμα, αλλά τι όργανο παίζει ο Τσιτσάνη, η ηχογράφηση και ποια σειρά, με ποια σειρά παίζει αυτό το όργανο. Ε, ταξονομίες με δέντρο που εμφανίζονται στα αγγλικά και στα ελληνικά ειδικέ μουσικές, μουσικολογικές ταξονομίες που έχουν φτιάξει το ΠΑΜΑΚ σε συνεργασία με τον Σούφο μου κυρίω. Ε, ε, μουσικά όργα νυχτερινά νυχτά, το κτλ. και ε, μουσικά είδη αντίστοιχα. Ε, Διασύνδεση και προβολή των μουσικών έργων και των παρτιτούρων σε μια ιεραρχική δομή ώστε ο χρήστη να μπορεί να βλέπει όλη την πληροφορία κάτω από ένα έργο. Τι ηχογράφηση έχουμε και, και τι παρτιτούρε έχουμε. Ε, αξιοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων μέσω φίλτρων. Για παράδειγμα, αν βάλουμε μουσικά πρόσωπα στην αναζήτηση, θα μα εμφανίσει μια σειρά από φίλτρα που μιλάνε για τι μουσικέ σπουδέ, το μουσικό όργανο, τι ιδιότητε στην περιοχή η γέννηση που γεννήθηκε κάποιο μουσικό. Και τέλο, πάμε στο κομμάτι του ΑΠΘ. Τελειώνουμε. Α, ναι, όχι, τώρα, Λοιπόν, λοιπόν εδώ λοιπόν έχουμε από το ΑΠΘ έχει κάνει. Έχει πάρει ηχογραφήσει ή παρτιτούρε που του έχουν δώσει το ΠΑΜΑΚ ή τα άλλα μέλη του, του ιδρύμα, του, του, έργου και μπορεί και εξάγει λοιπόν. κάποια συμπεράσματα σε σχέση με, τα, με, τους, τραγουδιστές με, τους obwohl... <τουσ dares> με τους, ή τους μουσικούς. Για παράδειγμα, εδώ πέρα στη, στη, Μα... στη Μαρή Κανίνου, βλέπουμε ότι αυτοματοποιημένα έχουν ενταχθεί μέσα στην πληροφορία με τα μεταδεδομένα που σχετίζονται για την ίνου κάποια αυτόματα συμπεράσματα που αφορούν το βιμπράτο και δεν ξέρω κάποιου άλλου όρου που εγώ δεν του καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι πολύ καλά, αλλά ε, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και επίση. το ίδιο έχει γίνει και σε μουσικά έργα, ίσως κάποιο μουσικολόγος θα μα βοηθήσει περισσότερο εδώ, ε, όπου μιλάνε, βρίσκουν την ταχύτητα, το πλάτο, το, το, το ρυθμό. Ε, και υπάρχει μια δυνατότητα δηλαδή και ο μουσικολόγο να βάλει την πληροφορία όπω αυτό τη θεωρεί σε ένα ηχογράφημα, αλλά αντίστοιχα να βγει και από τη μηχανή, να βγει ένα αυτόματο αποτέλεσμα ε, τι θεωρεί η μηχανή ότι ακούει. Ωραία. Το έργο λοιπόν τελειώνω. Αυτή και άλλη μια διαφάνεια. Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ε, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τη πλατφόρμα, KM, το ΚΕΜ κατά μου κτλ. Ε, μένουν ακόμα να τελειώσουμε τι 10.500 ανεπτυγμένε μουσικέ Οντότητε που θα φτιάξει το έργο, είμαστε γύρω στι 3.500 τώρα, να κάνουμε σεμινάρια πληθοπορισμού, να συμμετέχουμε σε εθνικά και διεθνή βιβλιοθηκονομικά και μυσικολογικά συνέδρια και να συμμετέχουμε σε εμπορικέ εκθέσει. Ε, θεωρούμε ότι το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη μεταδεδομένων που σχετίζονται με τη μουσική και τα μουσικά τεκμήρια στη χώρα μα. Η σημασιολογική οργάνωση των μεταδεδομένων μια συλλογή θεωρούμε ότι αποτελεί μια νέα πρόκληση για του μουσικολόγου και του και του αρχαιονόμου του έργου, που έχουμε αρκετού συναδέλφου που δουλεύουν. Η συγκεκριμένη υλοποίηση πιστοποιεί τη στενή συγγένεια αυτών των τριών ειδικοτήτων, ειδικά στο περιβάλλον τη τεκμηρίωση και τη δημιουργία μεταδεδομένων. Η εστίαση στην ανάπτυξη του πλαισίου εντό του οποίου ζουν τα μουσικά τεκμήρια συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελμάτων. Οι νέε τεχνολογίε που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου θεωρούμε ότι είναι εργαλεία για τη γρήγορη και σωστή ανάπτυξη του μουσικού περιεχομένου. Η επιτυχή λειτουργία του συνεργατικού δικτύου και του ΚΕΜΚΑ με τη δημιουργία κοινών καθιερωμένων αρχείων θα αποτελέσει οδικό για μελλοντικέ επεκτάσει. Και τέλο, η υλοποίηση τη πλήρου παρουσίαση του σε δύο γλώσσε θα συμβάλει στην προβολή του έργου αλλά και τη πλατφόρμα σε διεθνέ επίπεδο. Αυτά, ευχαριστούμε τα πάμε γρήγορα.